Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνέπεια του άνθρωπου που δεν θέλουν να είναι κάτω από την εξαρτησία του Θεού, δηλαδή δεν εξαρτώνται από το Θεό, δηλαδή εξαρτώνται από τον εαυτό του, από μόνο του. Και αυτό λέγεται επανάσταση. Αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι δινουγκήματα του Θεού, επίση όπω όλοι οι άγγελοι είναι δινουγκήματα του Θεού, αλλά όλοι οι άγγελοι δεν είναι πια άγγελοι του Θεού επειδή κάποιοι άγγελοι έπεσαν πεσμένο όπω ο Σατανά που έπεσε μαζί με ένα τρίτο του άγγελο που τον ακολούθησαν και έγιναν δαιμόνια επειδή διώκτηκα στην παρουσία του Θεού και διώκτηκα προς το τρόνο του Θεού. Και οι άνθρωποι πολύ σήμερα δεν ζουν κάτω από, από προστασία του Θεού επειδή δεν είναι παιδιά του Θεού, απλώς είναι δημιουργήματα του Θεού. Αυτή είναι διάφορα που πρέπει να ξέρουμε. Όλοι μα είμαστε την ουγγίματα του Θεού. Αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού, με έννοια ότι δεν εξαρτώνται από το τέλημα του Θεού, από την εντολή του Θεού, από την κοινωνία του με το Θεό, αλλά εξαρτώνται από μόνο του τι νομίζουν, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Αυτή είναι ανεξαρτησία του άνθρωπου που είναι μακριά από το τέλημα του Θεού και αυτή λέγεται επανάσταση, και αυτοί οι άνθρωποι είναι αδέσποτοι. Κόρη προστασία του τεού πάνω του και πρέπει να ξέρουμε είναι φοβερό πράγματα ο άνθρωπο να μην έχει προστασία του Θεού πάνω του επειδή να πάσα στιγμή ο, ο σατανά που είναι αόρατο επίσης τα προκαλέσει κάτι αλλά τα εξαλείψει αυτό το άνθρωπο αμέσως επειδή δεν τα βρίσκει προστασία του Θεού πάνω του επειδή προστασία του Θεού βρίσκεται μόνο πάνω στα παιδιά του Θεού. Εκείνο που υπακούνε, που έχουν με το Θεό, εκείνο που εξαρτώνται από το Θεό, εξαρτώνται από το τέλημα του Θεό και τέλου να μιλούν με το Θεό, τέλου να γνωρίζει το τέλημα του Θεό κάθε μέρα. Επειδή αυτή είναι πίστη στο Θεό. Αυτή είναι η αληθινή πίστη και ουσία πραγματικά που πρέπει να αποκαλείται πίστη. Επειδή πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν είναι παιδιά του Θεού, απλώς είναι δημιουργήματα του Θεού, απλώς επειδή έχουν θρησκεία και δηλώνω πολλές φορές ότι είναι παιδιά του Θεού, επειδή δεν έχουν επίγνωση σε αλήθεια και νομίζω ότι όντως είναι παιδιά του Θεού, αλλά δεν είναι παιδιά του Θεού τη στιγμή που δεν έχουν προσωπική σχέση με το Θεό και εξαρτώνται από μόνο του. Είναι απλώ δινουγκήματα του Θεού. Αλλά δεν είναι παιδιά του Θεού, απλώ έχουν θρησκεία. Αλλά δεν έχουν προστασία του Θεού πάνω του. Κάλυψη του Θεού δεν υπάρχει πάνω του. Αλλά δεν έχουν παραμικρή ιδέα επειδή σηκίζονται και είναι γεμάτη άγνοια εξαιτία τη θρησκεία. Επειδή ακούνε το όνομα του Θεού μόνο πάνω στη θρησκεία σαν ιστορικό και από εκεί και πέρα πιστεύω μόνο φαινομενικά. Γι' αυτό η αλήθεια του Θεού είναι πιο βαθιά και χρειάζεται κάθε άνθρωπο να ζητήσει από το Θεό αποκάλυψη. Αποκάλυψη είναι πιο βαθιά αλήθεια του Θεού. Έρχεται μόνο μέσα στην αποκάλυψη κάθε μέρα. Όταν ο άνθρωπο έχει κοινωνία με το Θεό, όταν ο άνθρωπο μιλάει μαζί με το Θεό, στην προσευχή του, επειδή ο Θεό είναι αόρατο, αλλά όταν προσευχόμαστε, και μιλούμε μαζί τους η προσευχή, μας απαντάει με μαρτυρία μέσα μας, με στο πνεύμα μας, στη συνείδηση μας. Μας δίνει μια μαρτυρία ισχυρή για να μας απαντήσει. Ε, αυτή είναι σχέση και κοινωνία άνθρωπο με το Θεό. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν προστασία του Θεού και είναι παιδιά του Θεού με έννοια ότι εξαρτώνται από το Θεό. Τι λέει ο Θεός, τι ζητάει ο τι είναι το τέλημα του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη σχέση, ούτε κοινωνία, ούτε αυτή τη πίστη, είναι άνθρωποι που δεν είναι παιδιά του Θεού, απλώς είναι δινουγήματα του Θεού και ζου εξαρτώνται από τον εαυτό του. Δηλαδή είναι ανεξάρτητα από το Θεό. Και δεν έχουν καλύψει το Θεό πάνω του. Ούτε πρόκειται να έχουν αν δεν μετανοήσουμε το Θεό, αν δεν... Αν δεν μετανοήσουν και ζητήσουν κόρεση από το Θεό. Γι' αυτό χρειάζεται όλη η αλήθεια, οι άνθρωποι να ανανορίζει, ώστε να σταματήσει από την άγρια και τη σύγκριση του επειδή Πολλοί άνθρωποι πολλέ φορέ λένε και το ακούμε να λένε ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Όχι, είμαστε όλοι δινουγκήματα του Θεού. Αλλά όλοι δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Κάθε ένα ξέρει αν είναι παιδί του Θεού, αν είναι απλώ δινουγκήματα του Θεού. Αλλά για να είναι κάποιο παιδί του Θεού. Δηλαδή, εκεί η προσωπική σχέση στενή με το Θεό και ακούει το Θεό κάθε μέρα επειδή ο Θεό μιλάει, είναι ζωντανό. Ο Θεό δεν είναι ιστορικό όπω η θρησκεία παρουσιάζει. Να σα πω και κάτι, πρέπει να ξέρετε ότι η θρησκεία είναι αιτία και ρίζα που την επανάστατη ανάμεσα του άνθρωπο απέναντι στο Θεό. Επειδή η θρησκεία είναι μια συλλογή που οι άνθρωποι αποφάσιζαν από μόνο του. Να δημιουργήσει σύλλογο του με ιδεολογία του. Με ποιον τρόπο εκείνο νομίζω ότι πρέπει να λατρεύει το Θεό και πιάνει το όνομα του Θεό και το βάλει μπροστά σαν δόγματα του. Για να ακούεται καλά, τότε πολλοί άνθρωποι από άγνοια ακολουθούν και μετά λένε ναι, είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού, είμαστε πιστοί σε Ιωκοβά, είμαστε πιστοί όλοι. Αυτά είναι θρησκεία και επανάστατη εναντίον του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Επειδή οι άνθρωποι τη θρησκεία πολλέ φορέ νομίζει και πιστεύω ότι επειδή την συλλογή του με ιδεολογία του και έβαλα το όνομα του Θεού είτε Ισού Χριστό είτε Ιωκοβά είτε οτιδήποτε το όνομα που εκείνο επιλέγω επειδή υπάρχει άλλη θρησκεία που έπιασα το όνομα του Θεού ένα και έβαλα πάνω στα ντόγματα του. Αλλά υπάρχει άλλη θρησκεία που δεν ξέρουν το όνομα, το Θεό τον αληθινό, απλώς έχουν άλλα ονόματα που εκείνο νομίζει, όπως η θρησκεία Ισλάμ. Λένε ότι ο Αλλά είναι ο Θεό, ενώ ο Αλλά δεν είναι Θεό. Απλώς εκείνο είναι που νομίζω, δεν έχω παραμικρή ιδέα ότι ο αλά είναι ήδολα, Αλλά είναι είδωλα, αλλά τα είναι έπληξη και τα είναι πολύ αργά αν δεν σύμπνήσω νωρίς. Αλλά ο Θεό παντοκράτουρα που κρατάει όλο το σύμβαο, που είναι ο Κυριάκος σε όλο το σύμπαν, είναι αυτός που εσαρκώτηκε πριν δύο κυριάδες χρόνια, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά επειδή είναι ζωντανό, μιλάει κάθε μέρα, αυτός έχει κυριακία και όχι εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι της θρησκεία να ξέρουν. Δεν μπορούν να νομίζουν ότι τα πίσω το Θεό να δεχτούν η ιδεολογία του με τη θρησκεία που την ούγησα Γιατί επειδή ο Θεός είναι ο Κυριακός, που διατάζει εμά και δεν είναι από εμάς να διατάζουμε το Θεό ούτε μπορούμε. Επειδή ο άνθρωπος τη θρησκεία νομίζει ότι με ιδεολογία του, την όγκισσα θρησκεία έβαλα το όνομα του Ιησού Χριστού, τα πίστη του Ιησού Χριστού να δεχτούν την ιδεολογία του, να δεχτούν την παράδοση του σαν πίστη. Όμως, σε ότι ο Κυρίακο είναι ο Θεό που πρέπει εμεί να τον ακολουθούμε και όχι αυτό να ακολουθεί εμά, επειδή αυτό είναι ο Κυριακό, ο μόνο δέσποτα. Εμεί είμαστε άνθρωποι από το κόμμα και οφείλουμε να τον ακολουθούμε για να έχουμε σωτηρία. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι τη θρησκεία, με ιδεολογία του, εξαπατούνται τον εαυτό του και είναι γεμάτη άγνοια και σύγκριση. Γι' αυτό, ο Θεό, επειδή έχει πολύ υπομονή σε όλη αυτή την κατάσταση, πολλέ φορέ ο Θεό επιτρέπει το σατανά να φέρει κατάσοφη, επειδή ο σατανά είναι που φέρει κατάσοφη σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο Θεό επιτρέπει, δηλαδή δίνει άδεια το σατανά, επειδή κόρης ο Θεό να του δίνει άδεια, δεν μπορεί ο σατανά ούτε βήμα να κάνει. Όλη την κατάσοφη που φέρει ο σατανά, είτε είναι δυσίκηματα, είτε είναι πανδημία, όλα είναι επειδή ο Θεό του δίνει άδεια, δηλαδή τον επιτρέπει με σκοπό το σκοπό είναι να τραβάει την προσοχή του άντρου που, που έγινε επανάστατη ώστε να έρθω σε αυτό. Αυτή είναι έλεο του τεο που την ουγκά, ο Θεό εφέρει με άλλον τρόπο. Δηλαδή, αυτή είναι το έλεο του τεο όμω ο άνθρωπος δεν μπορεί να, να συνειδητοποιήσει ότι είναι το έλεο του Θεό, επειδή τα νομίζει ότι είναι κάτι πολύ σκληρό. Όχι. Το έλεο του θεώ, με πάρα πολύ τρόπο εκδηλώνεται ώστε να τραβήσει την προσοχή του άνθρωπο για να μην κατεί στο αιώνια. Επειδή όταν ο άνθρωπο πεθαίνει με την αμαρτία του, χωρί να συμφιλειωθεί με το Θεό, θα κατήσει η αιώνια. Επειδή δεν ήταν παιδί του Θεό, ήταν επανάστατη. Απλώ ήταν δινουγκήματα του Θεού. Επειδή όλοι είναι δινουγκήματα του Θεό, γι' αυτό όλοι τα κριτού. Όλοι δινουγκήματα του Θεό τα κριτού. Είτε είναι επανάστατη, είτε είναι παιδί του Θεού, όλοι. Αλλά τα παιδιά του Θεού τα δικαιούτου επειδή δέχτηκα να έχουν σχέση μαζί με το Ιησού Χριστό. Έχουν σχέση ζωντανή με το Ιησού Χριστό κάθε μέρα και περπατούμε την εντολή του και με το τέλημα του. Αλλά εκείνο που είναι μόνο δινουγκίματα και δεν έχουν προσωπική σχέση με το Ιησού Χριστό, απλώ έχουν θρησκεία, τότε είναι δινουγκήματα και επανάστατη και τα περάσουν σε κρίση αλλά ότι ο είναι η ευκαιρία για να φέρει όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι να τραβήσει προσοχή του για να μην κατεί κανένα. Επίσης στην άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ότι οι άγγελοι αν αμαρτήσουν δεν έχουν λύτρωση, αλλά εμείς οι άνθρωποι αν αμαρτάνουμε έχουμε λύτρωση, άφεση ο αμαρτιό όταν μετανοούμε. Γι' αυτό ο σατανά δεν έχει πια ευκαιρία λύτρωση, Γι' αυτό είναι τόσο σημωμένο, σημωμένο και δεν δέχεται κανένα άνθρωπο να δικαιωθεί το Θεό και κάνει τα πάντα για να τυφλώνει του άνθρωπου σε όλο τον κόσμο μέσα στη θρησκεία με άγνοια. Γι' αυτό κάνει τα πάντα να βάλει λατασμένη σκέψη το νου του άνθρωπο, τότε να πει τους άνθρωπο να πιστεύω σε αυτή τη σκέψη, ώστε οι άνθρωποι να πεθαίνουν με άγνοια και να κατού η αιώνια, επειδή εκείνο ξέρει ότι τα καταδικαστεί η αιώνια από το Θεό και τα ρητήσει κόλαση ο σατανά με τους αγγέλους του αλλά δεν θέλει να πάει μόνο του. Σκοπό του είναι ότι μπορεί να πιάνει πάρα πολλοί άνθρωποι με άγνοια, με σύκηση, με πανουργία και πονηρία του. Γι' αυτό χρειάζομαστε την αλήθεια. Την αλήθεια του Θεού είναι που τα κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει και να κατανοεί αυτό που δεν κατανόησε πριν. Επειδή αυτό που συμβαίνει είναι έχει ρίζα στο πνευματικό και αόρατο κόσμο. Αλλά δεν μπορεί κανεί με τα λογικά, με το φυσικό του ανθρώπινο μυαλό να, κα, να καταλάβει αυτό. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι τη στιγμή που ο σατανά αμάρτησε, διώκτηκε από τον ουρανό και ρίχτηκε επειδή ο σατανά πρέπει να ξέρουμε ότι ήταν αρκάγγελο μπροστά στο τρόνο του Θεό, όπω οι άλλοι υπόλοιποι αρκάγγελο, όπω ο όπως όπω η Μικαήλ, δηλαδή ήταν οι τρει. Και ο Σατανά που, που ήταν Λούσουφερ, ήταν οι τρει αρκάγγελοι. Αλλά ο ένα που αμάρτησε, τον ακολούθησε ένα από τρίτο του άγγελο. Πρέπει να ξέρουμε και οι άγγελοι έχει βατμίδα. Όπω και οι στρατιώτε μα εδώ, την Γκέκου Βατμίδα, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι πιο ψηλό βατμίδα, αυτό είναι πιο το ίδιο. Ο Λούσουφερ ήταν ο Αρκάγγελο, αλλά ένα από τρίτο του άγγελο, κατώτερο βατμίδα, τον ακολούθησε στην επανάστατη του και έγινε δαιμόνια. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, υπάρχει και Άγγελο, απλό βατμίδα, υπάρχει και Αρκάγγελο, που έχουν πολύ δύναμη από το Θεό, που έχουν πιο ψηλή βατμίδα, όπω. Ακάγγελο Καμπριήλ και Ακάγγελο Μικαήλ που στέγονται προς αυτό το τρόνο του Θεού όπως μας δίνει πληροφορία μέσα στη γραφή. Ήταν αλλά ο Λούσουφερ έφυγε εξαιτίας ἐπανάσταση επανάστασης, διώκτηκε, έκασε τα πάντα, έγινε άγγελο του του σκοτάδι που περιμένει να καταδικαστεί στη κόλαση αιώνια από το Θεό η τελική κρίση. Αυτή είναι τη μερίδια που το περιμένει, πρέπει να ξέρετε, ότι ο σατανά έχει πάρα πολύ θυμό επειδή ξέρει ότι ο χρόνο του θα τελειώσει, θα τελειώσει σε λίμνη τη φωτιά που θα καταδικαστεί αιώνια, όπως μας λέει τη Γραφή. Αλλά εμεί οι άνθρωποι έχουμε ευκαιρία, λύτρωση, για να μετανοούμε, για να μην καταδικαστούμε αιώνια μαζί με το σατανά. Αυτό είναι το σκοπό που ο Θεο επιτρέπει ώστε να σώσει πολλοί άνθρωποι. Και την άλλη πλευρά, ο σατανά με πονηρία πανουργία εργάζεται πολύ με λατασμένη ντροποσκέψη, με τρισκίε ώστε να σηκίζουν με άγνοια πολλοί άνθρωποι να καθού, στην τελευταία στιγμή μην ξέροντα το δεξί από τον αριστερό κέρι μη μην ξέροντα την αλήθεια και τα πεθαίνουν αλλά τα είναι αργά ήδη. Γι' αυτό χρειάζεσαι όλοι οι άνθρωποι να ξαναγίνουν ξανά παιδί του Θεού. Να μην είναι μόνο δινουγκήματα του Θεού, επειδή όλοι είναι δινουγκήματα του Θεού. Αλλά δινουγκήματα του Θεού μόνο δεν έχουν κάλυψη από το Θεό. Για να έχει κάποιο κάλυψη από το Θεό πρέπει να είναι παιδί του Θεού που έχει προσωπική σχέση. Πείσει αληθινή στο Θεό. Αλλά αυτή η επιλογή έχει οι άνθρωποι. Το ίδιο παρόμοια οι άγγελοι. Οι άγγελοι που έπεφτα, δηλαδή ο σατανά με τα δαιμόνια του, δεν είναι πια άγγελοι του Θεού. Αλλά είναι πεσμένοι άγγελοι. Τον αποκαλεί τη γραφή. Το ίδιο πολλοί άνθρωποι σήμερα που επαναστάτηκα δεν έχουν προσωπική σχέση με το Θεό. Δεν είναι πια παιδιά του Θεού. Είναι σαν δέσποτα σκύλα που δεν έχουν προστασία. Δηλαδή ζουν εξαρτώνται από τον εαυτό του. Ζουν ανεξάρτητα από το τέλημα του Θεού. Επειδή θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν, να σκεφτούν ό,τι θέλουν, αλλά προσπαθούν με τη δυνάμη του να λύσουν, αλλά ξεχνά ότι αυτό που κρατάει όλη την υπάρξη, που είναι ο Κυριάκο, είναι ο Ιησού Χριστό. Κανένα δεν μπορεί να κάνει τίποτε α ο Ιησού Χριστό δεν κάνει. Αν ο Θεό Παντοκράτορα δεν κάνει. Γι' αυτό η αλήθεια είναι που τα σώζει τη ψυχή σου. Η αλήθεια τα σε σώζει. Ότι ό,τι να σε σώζει. Αλλά εσύ πρέπει να αποφασίζει. Σταμάτα να σηκίζεσαι. Σταμάτα να μπερδεύετε να ζητά λύση δεξιά-αριστερά. Σταμάζεσαι να σκέφτεσαι διαμαρτυρία. Αλλά ζήτησε το Χριστό. Συνειδητά με αλήθεια. Κάλεσε το μεσηκαρδιά σου. Περίμενε να σου μιλήσει. Να σε απαντήσει. Είναι ζωντανό. Μιλάει κάθε μέρα. Δεν είναι ιστορικό. Είναι ζωντανό. Να τον ακούσει να σου δώσει μαρτυρία και αποκάλυψη μέσα σου. Θέλει να, να σε σώζει σε όλο αυτό το καό. Στρέψε, κάμε επιστροφή στο Χριστό, συνειδητά ειλικρινά με αλήθεια, επειδή αυτό είναι ο Θεό που είναι καρδιογνωστή και βλέπει την καρδιά και ξέρει τα κίνητρα σου. Για σήμερα σας αφήνω εδώ ότι να σε ευλογεί.